1918-2018, 100 χρόνια αδιάλειπτης δράσης του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Η Κάμερα του Αθηναϊκού Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων βρίσκεται στην έδρα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ στον Περισσό, η οποία έδρα έχει διακοσμηθεί με σπάνια υλικά και ντοκουμέντα από το αρχείο του κόμματος, ακριβώς με αφορμή τον εορτασμό των 100 χρόνων από την ίδρυση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Για τα ντοκουμέντα και τα υλικά αυτά θα μας μιλήσει ο Φάνης Παρής, μέλος του Τμήματος Ιστορίας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ και επικεφαλής της ομάδας που έχει την ευθύνη για την διοργάνωση της έκθεσης αυτής. Πραγματικά αυτή η πολύ μικρή και συμβολική, θα λέγαμε, έκθεση που υπάρχει εδώ στο κτίριο, στα γραφεία της Κεντρικής Επιτροπής, είναι ένα πολύ μικρό δείγμα, στην ουσία, από εκθέσεις που θα ακολουθήσουν. Θα γίνει μια μεγάλη τον Οκτώβρη, στο κέντρο της Αθήνας, ίσως και σε άλλα σημεία, που θα μπορεί το κοινό να δει πάρα πολλά ντοκουμέντα από την ιστορία του κόμματος. Εδώ μας επιτραπεί να πούμε ένας μικρός, ας πούμε, στολισμός των γραφείων με αφορμή αυτή τη χρονιά. Πρέπει να πούμε ότι η ιστορία του ΚΚΕ έχει μια αδιάλειπτη συνέχεια όλα αυτά τα 100 χρόνια και επίσης είναι παρούσα και στο σήμερα. Δηλαδή, η στρατηγική, το σύγχρονο πρόγραμμα του ΚΚΕ βασίζεται σε όλη την ιστορία του. Με αυτή την έννοια και τα εκθέματα, τα όποια εκθέματα, είτε εδώ είτε αλλού, αποτελούν μια ζωντανή συνέχεια. Δηλαδή δεν είναι, πώς να το πούμε, ας μας επιτραπεί έννοια, ένα είδος μουσείο. Ακριβώς γιατί βγαίνουν διδάγματα χρήσιμα στο σήμερα, συμπεράσματα καλύτερα για όλες τις περιόδους. Με αυτή την έννοια και άλλες δραστηριότητες που θα γίνουν αναδεικνύουν το γεγονός, κατά τη γνώμη μας, ότι παρόλο που είναι 100 χρόνια ιστορίας, παραμένει το πιο καινοτόμο και σύγχρονο, ακριβώς επειδή παλεύει για την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο. Το μνημείο με τη μορφή του Νίκου Μπελογιάννη είναι έργο του Μέμου Μακρύ, το οποίο δημιουργήθηκε μετά τη δολοφονία του στελέχους του ΚΚΕ, του Νίκου Μπελογιάννη, και είχε τοποθετηθεί στη Βουδαπέστη, στην τότε Λαϊκή Δημοκρατία της Ουγγαρίας. Μετά τις αντεπαναστατικές ανατροπές, αυτό το μνημείο ξυλώθηκε από το νέο καθεστώς, διασώθηκε χάρη στη φροντίδα των εκεί Ελλήνων κομμουνιστών και στάλθηκε εδώ στην έδρα της Κεντρικής Επιτροπής. Και τοποθετήθηκε πέρυσι, τέτοια περίοδο, στη μνήμη όλων όσων και του Νίκου Μπελογιάννη αλλά και άλλων στελεχών του ΚΚΕ, μελών της Κεντρικής Επιτροπής, τα οποία έδωσαν τη ζωή τους στον αγώνα. Είναι συνολικά 28. Σε εκείνους αναφέρεται και η πλάκα που βρίσκεται ακριβώς από πάνω. Τα θράσματα που εκτίθενται εδώ πρόκειται για τμήματα πολεμικού υλικού που διέθετε ο Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας, τα οποία βρίσκονταν και σήμερα στις πλαγιές στο Γράμμο και στο Βίτσι. Εξαίρεση αποτελεί αυτό εδώ το κέλυφος, το οποίο είναι κέλυφος από βόμβα Ναπάλμ, εκείνες από τις οποίες είχαν κατασκευάσει οι Αμερικάνοι και έριχνε η ελληνική βασιλική αεροπορία στα βουνά της Ελλάδας ενάντια στους μαχητές του Δημοκρατικού Στρατού. Οι γνωστές βόμβες που αργότερα χρησιμοποιήθηκαν στο Βιετνάμ και αλλού. Εμπριστικές βόμβες που κατέκαιγαν τα πάντα. Πρέπει επίσης να πούμε από τους ισχυρούς βομβαρδισμούς είχε σημειωθεί ακόμα και αλλαγή στη μορφολογία των υψωμάτων. Δηλαδή ορισμένη ταπείνωση των υψομετρικών. Το συγκεκριμένο κέλυφος έχει βρεθεί στο Τσάρνο. Σε αυτό το χώρο εκτίθενται φωτογραφικά, ντοκουμέντα, έγγραφα και άλλα τεκμήρια από την ιστορία του κόμματος. Χαρακτηριστικά εδώ είναι μια αφίσα, ας πούμε είναι η πρώτη που βγήκε μετά τη μεταπολίτευση.
Πέρα από το περιεχόμενό της, αυτό που μπορεί να δει κανείς είναι ότι είναι μια νόμιμη αφίσα που κυκλοφόρησε μετά από συνεχόμενα 27 χρόνια παρανομίας του κόμματος. Δείχνει και αυτό το πώς, ας πούμε, η δράση, η κομμουνιστική αντιμετωπίστηκε, ας πούμε, στην Ελλάδα από το αστικό κράτος. Εδώ είναι ντοκουμέντα αμέσως μετά τη μεταπολίτευση. Ας πούμε, το πρώτο φύλλο της κομμουνιστικής επιθεώρησης, του θεωρητικού περιοδικού που βγάζει η Κεντρική Επιτροπή. Το πρώτο φύλλο του ριζοσπάστη. Η συγκέντρωση είναι προς τιμήν του 10ου συνεδρίου του ΚΚΕ, το οποίο είναι το πρώτο μετά από πάρα πολλά χρόνια που γίνεται σε συνθήκες νομιμότητας στην Ελλάδα. Ας πούμε, το προηγούμενο είχε γίνει παράνομα στο εξωτερικό. Εδώ είναι ορισμένα ντοκουμέντα από τα πρώτα χρόνια δράσης του κόμματος στη δεκαετία του 1920. Είναι κρατούμενοι κομμουνιστές στις φυλακές Συγκρού το 1922, την περίοδο της μικροσυντικής εκστρατείας. Ένα σχέδιο ήταν πρωτοσέλιδο στο ριζοσπάστη της εποχής. Το πρώτο φύλλο της, ένα από τα πρώτα τεύχη της κομμουνιστικής επιθεώρησης, με το πολύ χαρακτηριστικό εξώφυλλο που υπήρχε και στα έντυπα της κομμουνιστικής διεθνούς εκείνη την περίοδο. Αυτό εδώ έχει ένα εξαιρετικό ενδιαφέρον, με την έννοια ότι είναι έκδοση των Ελλήνων εργατών, η οποία βγαίνει στη Νέα Υόρκη. Είναι εντυπωσιακό να δει κανείς εκείνη την περίοδο, βγαίνουν και άλλα, που δείχνουν και την ακτινοβολία καταρχήν της Οκτωβριανής Επανάστασης. Παράδειγμα, κυκλοφορεί το Κράτος και Επανάσταση του Λένιν, το έργο στη Νέα Υόρκη, στα ελληνικά, από Έλληνες μετανάστες. Είναι μια προκήρυξη του 1928 της οργάνωσης του Βόλου για την Οκτωβριανή Επανάσταση. Όλα αυτά τα χρόνια, σε όλες τις συνθήκες, και σε συνθήκες παρανομίας και σε συνθήκες νομιμότητας και στα χρόνια της πολιτικής προσφυγιάς, έχουν γίνει εκατοντάδες εκδόσεις από εκδοτικά του ΚΚΕ, που και αυτό με τον τρόπο του υπογραμμίζει και στο σήμερα την ανάγκη διάδοσης των επαναστατικών ιδεών. Η πρώτη μετάφραση και έκδοση του κεφαλαίου από το εκδοτικό του κόμματος, εκδόσεις της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, γράφει, είναι του 1954 και έγινε στην πολιτική προσφυγιά. Ντοκουμέντα από κορυφαίες στιγμές της ταξικής πάλης στην Ελλάδα, όπως ήταν την περίοδο του αγώνα του ΕΑΜ Ελλάς, του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, το Δεκέμβρη του 1944 και άλλα ντοκουμέντα από την κατοπινή δράση σε φυλακές και εξορίες. Σαμποτέρ του Ελλάς. Εδώ είναι ένα έργο της Ζιζής Μακρύ, μια ξυλογραφία έγχρωμη, η οποία είχε κυκλοφορήσει στη Γαλλία σε μια συλλογή μαζί με ποίηματα του Πολ Ελιάν, μαζί και άλλα έργα, και διακινήθηκε για την οικονομική συμπαράσταση στον αγώνα του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας και την προβολή του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Είναι από την περίοδο του Δεκέμβρη του 1944, είναι μια τεράστια έτσι, κομματική εργατική διαδήλωση με τη σημαία του κόμματος μπροστά, η οποία ξεχύνεται από το δημόσιο καπνεργοστάσιο στη Λένορμαν, εκεί που σήμερα είναι η Βιβλιοθήκη της Βουλής. Το κλειδί είναι από τις φυλακές Καλυθέας, σε κελί των οποίων κρατιόταν ο Νίκος Μπελογιάννης και την τελευταία περίοδο κράτησής του πριν την εκτέλεση. Και συμβολικά υπάρχουν εδώ και δύο γραπτά, δύο έργα του Νίκου Μπελογιάννη. Ένα με τίτλο «Κείμενα από την απομόνωση», είναι μελέτες για την νεοελληνική λογοτεχνία, σημειώσεις πάνω σε αυτό το θέμα, τις οποίες κρατούσε από την απομόνωση την περίοδο πριν την εκτέλεση. Σε δύο ντοκουμέντα εδώ του 1991, το οποίο δείχνει, ας πούμε, την πορεία του κόμματος κόντρα στο ρεύμα εκείνη την περίοδο. Μην ξεχνάμε την περίοδο των αντεπαναστατικών ανατροπών, που μια σειρά κομμουνιστικά κόμματα μεταλλάχθηκαν είτε και διαλύθηκαν. Το ΚΚΕ είδε ότι η ιστορία της ανθρωπότητας δεν πρόκειται να σταματήσει στον καπιταλισμό. Υπερασπίστηκε με κριτική αποτίμηση του σοσιαλισμού που γνωρίσαμε, και γι' αυτό εδώ, όπως επίσης χαρακτήρισε και ως αντεπανάσταση και καπιταλιστική παλινόρθωση τις ανατροπές που συντελέστηκαν στη Σοβιετική Ένωση και άλλες σοσιαλιστικές χώρες.
Εδώ είναι εξώφυλλο το ριζοσπάστη, με το ψηλά τη σημαία σύντροφη γράφει μέσα στο ρεπορτάζ, ακριβώς την επόμενη μέρα από το κατέβασμα της κόκκινης σημαίας με το σφυροδρέπανο από το Κρεμλίνο. Φέτος είναι και τα 50 χρόνια από την ίδρυση της Κομμουνιστικής Νεολαίας Ελλάδας. Στα εκθέματα που υπάρχουν εδώ υπάρχει και μια μικρή αναφορά και στην ΚΝΕ και σε προηγούμενες μορφές οργανώσεων νεολαίας, από την ΟΚΝΕ, την ΕΠΟΝ και άλλες. Ο Νέος Λενινιστής είναι περιοδικό της ΟΚΝΕ, το οποίο έβγαινε στη δεκαετία του 1930. Είναι κρατούμενοι νεολαίοι κομμουνιστές στελέχοι της ΟΚΝΕ στην ακροναυλία. Από την ίδια περίπου περίοδο είναι προσωπογραφία του Χρήστου Μαλτέζου, ήταν ο γραμματέας της ΟΚΝΕ, που δολοφονήθηκε στις φυλακές της Κέρκυρας από την δικτατορία του Μεταξά. Η δολοφονία του έγινε με βασανιστήρια. Και εδώ η προσωπογραφία είναι από παράνομη χειρόγραφη εφημερίδα των νεολαίων κρατουμένων της ΑΝΑΦΗΣ. Σε όλα τα χρόνια ύπαρξης του ΚΚΕ είναι εκατοντάδες και χιλιάδες μάλλον οι τίτλοι βιβλίων που έχουν εκδοθεί. Εδώ είναι ένα μικρό δείγμα αναγνωστικού για τα παιδιά των πολιτικών προσφύγων, το οποίο είχε κυκλοφορήσει στην πολιτική προσφυγιά. Επίσης είναι χαρακτηριστικό ένα ακόμα βιβλίο εδώ, «Η κόκκινη κλωστή δεμένη», το οποίο ήταν βιβλίο για τα παιδιά προσχολικής αγωγής. Είναι στη δεκαετία του 50 κυκλοφορίες. Το οποίο δείχνει, ας πούμε, και τη φροντίδα την ιδιαίτερη και ταυτόχρονα την διεθνιστική αλληλεγγύη προς το ΚΚΕ στις χώρες εκείνες φιλοξενίας των πολιτικών προσφύγων. Η περίοδο του 1991, ο οδηγητής, το περιοδικό της ΚΝΕ, το οποίο κυκλοφόρησε σε πείσμα, ας πούμε, των καιρών και κόντρα στο ρεύμα της περίοδου. Εδώ πίσω μας είναι μια σειρά από έντυπα που ξεκινάνε από την περίοδο της ΟΚΝΕ μέχρι και την περίοδο δράσης της Κομμουνιστικής Νεολαίας Ελλάδας από το 1968 μέχρι σήμερα. Πέρα από το γεγονός ότι είναι έντυπα που αναφέρονται στην εργατική και άλλη νεολαία, μέσα από τα εξώφυλλά τους παρακολουθεί κανείς περίπου μια εκατόχρονη ιστορία του εργατικού και κομμουνιστικού κινήματος στην Ελλάδα. Για παράδειγμα, μπορεί να εντυπωσιάζουν εξώφυλλα της δεκαετίας του 20, αλλά θα δει αργότερα, παράδειγμα, και μικρές παράνομες εφημερίδες της ΟΚΝΕ που κυκλοφορούν την περίοδο της δικτατορίας του Μεταξά. Αντίστοιχα και στα τελευταία χρόνια τη δράση της ΚΝΕ μέσα από μια σειρά έντυπα. Τεκμήρια από την περίοδο δράσης του Δημοκρατικού Στρατού, τα περισσότερα έχουν βρεθεί στο Γράμμο και στο Βίτσι, όπως σώζονται σήμερα. Είναι και από την πολεμική δράση. Εδώ είναι ένα βιβλιάριο μαχητή του Δημοκρατικού Στρατού. Είναι και αυτό ένα δείγμα ότι ήταν ένας οργανωμένος λαϊκός στρατός. Ένα μικρό τεκμήριο από το υγειονομικό του Δημοκρατικού Στρατού, Σύριγγα, έτσι ήταν εκείνη την εποχή, επαναχρησιμοποιούμενη, που είχε μαχήτρια του Δημοκρατικού Στρατού στο σακίδιό της, νοσηλεύτρια, για τις πρώτες βοήθειες. Και εδώ είναι ένα πολυβόλο των Μπλατζάκη και Τσοπανάκη, που ήταν οι μαχητές του Δημοκρατικού Στρατού στα βουνά της Κρήτης, είχαν παραμείνει εκεί μέχρι το 1974. Οι δύο τελευταίοι. Η δράση του ΚΚΕ, η προσπάθειά του να επικοινωνεί με τους εργαζόμενους, να οργανώνει την πάλη τους για όλα τους τα δικαιώματα, αλλά και για την προοπτική τους, διώχθηκε πολλές φορές με ακραίο τρόπο από το αστικό κράτος. Για 27 χρόνια βρέθηκε, ήταν στην παρανομία, χιλιάδες κομμουνιστές σύρθηκαν σε φυλακές, εξορίες, εκτελεστικά αποσπάσματα. Επομένως, εκείνη την περίοδο ήταν αναγκασμένο να δρά, να ξετυλίγει τη δράση του σε συνθήκες παρανομίας. Σε αυτή την προθήκη υπάρχουν ορισμένα τεκμήρια από εκείνη την περίοδο. Είναι ασύρματος, που αφορούσε, ας πούμε, τις επικοινωνίες
από την Ελλάδα με το εξωτερικό και καθώς και μια σειρά άλλα τεκμήρια. Ας πούμε, είναι παράνομες μπροσούρες με έργα των Μάρξ, Έγκελς, Λένιν και άλλες κομματικές αποφάσεις που τα εξώφυλά τους είναι καμουφλαρισμένα με διαφημίσεις για ΛΑΚ, θα δει κάποιος, άλλα φαίνονται ως προσπέκτους για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα είναι έργα της επαναστατικής θεωρίας. Ένα μικρά ντοκουμέντα από παράνομες εκδόσεις, είναι κλισέ με τον τίτλο του «Οδηγητή και το ριζοσπάστη», που χρησιμοποιήθηκε στην περίοδο της Χούντας, αλλά το ριζοσπάστη και παλιότερα, στη δεκαετία του 50, και ορισμένα άλλα που αφορούσαν τις μετακινήσεις, όπως ταυτότητες και διαβατήρια. Η έκθεση περιλαμβάνει έργα τέχνης σημαντικών και κορυφαίων, θα λέγαμε, δημιουργών, οι οποίοι εμπνεύστηκαν από τη δράση του κόμματος, του λαϊκού κινήματος στην Ελλάδα. Είναι, όπως είναι έργα του Βαρλάμου, του Σεμερτζίδη, του Μεγαλίδη, του Οικονομίδη και άλλων. Όπως επίσης, βέβαια, και εδώ που βλέπουμε έργα, είναι ένα κολλάζ με γραμματόσημα του γνωστού ηθοποιού, του Μίμη Φωτόπουλου, ο οποίος απεικονίζει τον καπετάνιο του Ελλάς, τον Άρη Βελουχιώτη. Και εδώ είναι η μορφή του Μπελογιάννη, είναι έργο αγνώστου, δεν ξέρουμε. Η οποία είναι μια ιδιαίτερη τεχνοτροπία, έχει χτυπηθεί στη γραφομηχανή όλες οι σκιές και τα χαρακτηριστικά του προσώπου και είναι βαμμένο, αν το παρατηρήσει κανείς από κοντά. Επίσης, εκτίθονται και ορισμένα μικρά δείγματα καλλιτεχνικής δημιουργίας από τις φυλακές και εξορίες. Έργα που πολλά έχουν φτιαχτεί με ό,τι υλικά βρέθηκαν, με πέτρες, με κοχύλια, μικρές καρτούλες, οι οποίες στέλνονταν σε συγγενείς και φίλους από τις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες κράτησης και βασανισμών πολλές φορές.